Πάμε τώρα εδώ μαζί μας ο κύριος Τάσος Γαϊτάνης, εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βαρεμένος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρος της Βουλής. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε σε όλους. Κύριε Γαϊτάνη, περιμένουμε νέες αποκαλύψεις για το θέμα των παρακολουθήσεων. Κατάλαβα από τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα ότι κάτι έρχεται καινούριο. Ο κύριος Τσίπρας, κύριε Κούτρα, θα πρέπει να σταματήσει να έχει ιδεολογία και να εργαλειοποιεί μια υπόθεση χωρίς στοιχεία, χωρίς τεκμήρια για να πλήξει τον Πρωθυπουργό. Θα πρέπει να σταματήσει αυτή η σπέκουλα πηγαίνοντας προς τις εκλογές, επειδή δεν έχει ο κύριος Τσίπρας να πει τίποτε άλλο για τα μεγάλα ζητήματα του τόπου. Έφτασε στο σημείο να πει ότι θα πρέπει κάποιος να αποδείξει την αθωότητά του, ενώ θα πρέπει ο δημοσιογράφος που βγάζει την καταγγελία να πάει στον εισαγγελέα και να δώσει τα στοιχεία. Άρα θεωρείτε ότι έχουν δοθεί όλες οι εξηγήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Η κυβέρνηση ούτε έμεσα ούτε άμεσα δεν χρησιμοποιεί το Predator, κύριε Κούτρα. Αυτό είναι ένα γεγονός. Ο Πρωθυπουργός ούτε έμεσα ούτε άμεσα. Δεν χρησιμοποιεί κανένας φορέας ούτε έμεσα ούτε άμεσα αυτού του είδους το κακόβουλο λογισμικό. Άρα από εκεί και πέρα εμείς είμαστε ένα κόμμα αρχών και αξιών. Ξέρετε, όταν βγήκε τον Αύγουστο και παλιότερα, όταν είχε βγει δημοσιογράφος και είπε ότι επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθείται ο Πρωθυπουργός, εμείς είπαμε ότι πρέπει να πάει στον εισαγγελέα και να δώσει τα στοιχεία. Αυτό το πράγμα λέμε και τώρα. Ότι θα έπρεπε ο κύριος Βαξεβάνης να πάει στον εισαγγελέα και να δώσει τα στοιχεία. Γίνεται λοιπόν μια στοχοποίηση με προθέσεις, με υποθέσεις, δίχως κανένα τεκμήριο και κανένα στοιχείο. Και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά 6 μήνες πριν τις εκλογές? Γιατί? Διότι η Ελλάδα σήμερα αναπτύσσεται με το διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης ευρωζώνης. Μισό λεπτά, θα σας πω. Έχει μειωθεί η ανεργία, υπάρχουν οι εξαγωγές στο υψηλότερο επίπεδο, οι άμεσες ξένες επενδύσεις είναι πολύ ψηλά. 30 αμερικανικά πανεπιστήμια προσφέρουν δωρεάν μέρος προπτυχιακών σπουδών σε Έλληνες φοιτητές. Αυτά τι σχέση έχουν με τις παρακολουθήσεις? Γιατί κάποιοι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το ζήτημα. Άρα δεν υπάρχει ζήτημα. Μισό λεπτό. Υπάρχει ζήτημα παρακολουθήσεων ή δεν υπάρχει? Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το διερευνήσει η δικαιοσύνη. Μάλιστα. Από πουθενά όμως δεν τεκμέρεται ότι έχει σύνδεση ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Όσον λοιπόν δεν υπάρχουν στοιχεία και τεκμήρια, κάποιοι χρησιμοποιούν αυτή την υπόθεση για να πλήξουν το Μητσοτάκη. Και γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί δεν μπορούν να τον πλήξουν πολιτικά. Ελάτε, κύριε Βαρεμένη. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν μπορεί να κρύβεται μέσα στο βούρκο, τον οποίο οδήγησε την Ελλάδα. Το οικοσύστημα Μητσοτάκη είναι ο βούρκος. Είναι ένα τοξικό πρόσωπο. Όποιος το αγγίζει θα λερώνεται από εδώ και πέρα. Το έχουν καταλάβει μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Το έχουν καταλάβει στη Νέα Δημοκρατία, με αυτά που άκουγα που έλεγατε πριν. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν σας διέκοψα καθόλου. Δεν σας διέκοψα, κύριε Γαϊτάνη, θα απαντήσετε. Λοιπόν, όποιος αγγίζει το Μητσοτάκη από εδώ και πέρα θα λερώνεται. Αυτό είναι το πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Το ξέρουν, όχι ότι μόνο δεν μπορεί να συνεργαστεί κάποιος με τον κύριο, συγκεκριμένο κύριο Μητσοτάκη, αλλά ούτε και να τον αγγίξει, διότι θα λερώνεται. Αποφεύγει κρυπτόμενο στον βούρκο να απαντήσει ορισμένες ερωτήσεις. Εμείς δεν λέμε τίποτα άλλο. Στα 33. Υπάρχουν κάποιοι υπουργοί που παρακολουθούνταν? Ποιοι παρακολουθούνταν? Γιατί άκουγα πριν που λέγαμε για μπανιστήρι. Καθόλου μπανιστήρι. Πείτε μας, κύριε Μητσοτάκη, ποιους παρακολουθούσατε? Αποδεδειγμένα τον κύριο Ανδρουλάκη και τον Κουρτάκη. Μισό λεπτό να σας πράγμα, πω. Χωρίς να έχει αποδεδειγμένα. Το υιοθετείτε. Αποδεδειγμένα. Ακούστε να σας πω. Αποδεδειγμένα τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Κουρτάκη τον παρακολουθούσαν και τον Predator και η κυρία Βλάχου να μας πει. Ποιες άλλες υποκλοπές έχει υπογράψει? Όχι τι λέγανε οι άνθρωποι αυτοί. Κάνουμε αυτές τις ερωτήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης κρύβεται εκεί που σας είπα. Βάζει τον κύριο οικονόμου να κάνει τι παρακαλώ? Να κάνει πολιτική ψυχανάλυση. Αντί να απαντήσει σε ερωτήσεις, ξέρετε τι βγαίνει και λέει. Λέει ότι ο κύριος Τσίπρας έχει αιμονή με τον κύριο Μητσοτάκη. Σε λίγο ο κύριος Μητσοτάκης θα μας πει: με ζηλεύετε γιατί είμαι κοινωνικά επιτυχημένος. Έφερε την Ελλάδα εδώ που έφερε ένας άνθρωπος. Που ήρθε στην εξουσία, εγώ θα έλεγα, θα έπρεπε να βγάλει τα συμπεράσματά του γιατί η χώρα μας έφτασε σε μια καταστροφή, σε μια δεκαετή κρίση και να πει να κάνω κάτι διαφορετικό βγάζοντας τα συμπεράσματα. Άρα παρακολουθεί ο Μητσοτάκης προσωπικά? Ο Μητσοτάκης προσωπικά και καθοδηγεί και σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις παρακολουθεί. Είναι, και θα σας πω είναι γιατί. Σχρήση κοφαντία. Θα σας πω γιατί. Θα σας πω γιατί. Θα σας πω γιατί. Θα μιλήσω εγώ μετά και τώρα θα μιλήσω. Θα ολοκληρώσει ο κύριος. Θα σας πω γιατί. Με το που ανέλαβε, παίρνει η υπευθύνη του προσωπικά. Την ΑΕΠ, λέτε. Την ΑΕΠ. Προϊστάμενος ήταν ο άνθρωπος. Προϊστάμενος της ΑΕΠ. Τι άλλο κάνει? Μισό λεπτό. Νομοθετεί να μην έχει δικαίωμα κάποιος πολίτης να απευθύνει στην ΑΔΕ και να πει: μάλιστα. Παρακολουθούμε.
ή δεν παρακολουθούμε. Κύριε Κωνσταντινόπουλος, κύριε... κάνει ολόκληρη κύριε ιστορία νομοθετικών ναι. παρεμβάσεων κύριε Κωνσταντινόπουλε... να επιβάλλει τον κύριο Κοντολέοντα. Και έρχεται τώρα ο κύριος Μητσοτάκης να πει αναλάβουμε, συγγνώμη, παρακαλώ. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω, εκτός από το σχολιασμό που θα κάνετε εδώ, εάν θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σας έχει καλύψει σε αυτό το θέμα. Αν και ξεκίνησε από τον αρχηγό σας. Εγώ θέλω να πω ότι το θέμα της δημοκρατίας είναι θέματα δημοκρατίας τα οποία ο καθένας τα βλέπει, με το τα συμπεριφέρεται με το παράδειγμά του ο καθένας και με τον ναι. τρόπο λειτουργίας. Θέλω να πω όμως και είναι, χαίρομαι που είχαμε τον πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, τον Γιάννη το Μανιάτη εδώ και θέλω να το σχολιάσω αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι οι έρευνες ξεκίνησαν επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και δημιουργήσαμε το Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών, ναι. ώστε όλα αυτά τα λεφτά να πηγαίνουν στις νέες γενιές. Πάμε τώρα στο θέμα το συγκεκριμένο. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε έναν διαφορετικό τρόπο που αντιμετωπίζουμε αυτά τα ζητήματα. Και γιατί το λέω αυτό. Εμείς δεν μπαίνουμε στη λειτουργία των δημοσιευμάτων ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς όταν ο κύριος Ανδρουλάκης έμαθε για αυτό το θέμα, συμπεριφερθήκαμε με θεσμικό τρόπο, πήγαμε στη δικαιοσύνη και κάναμε όλες τις ενέργειες. Δυστυχώς η κυβέρνηση, με τον τρόπο τον οποίο χειρίστηκε αυτά τα θέματα, έχουμε φτάσει στο σημείο σήμερα να βγαίνουν ονόματα, να μην ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή ψέματα, να μην ξέρουμε τι πρέπει να γίνει, να μην μπορούμε οι μεν να λένε, οι μεν να λένε κάτι άλλο, και ενώ πρώτη φορά μετά το πέναλτι έχουμε τον Πρωθυπουργό να λέει το εξής. Γιατί εδώ πρέπει να πούμε τι λέει ο Πρωθυπουργός. Λέει, παιδιά, υπάρχει κέντρο παρακολούθησης Predator στην Ελλάδα. Εγώ είμαι καλοπροαίρετος και λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν παρακολουθούσε. Όμως λέει ότι υπάρχει κέντρο Predator ναι. στην Ελλάδα. Ωραία, κύριε Μητσοτάκη, εσείς είστε πρωθυπουργός όμως, δεν είναι σχολιαστής ο Κούτρας και ο Τσούνος. Πρέπει να βρούμε ποιος είναι αυτό. Εδώ υπάρχουν δύο εταιρείες που έχουν σχέση με τον Predator. Η Cricel και η Intellexa. Αυτές οι δύο εταιρείες, οι οποίες παίρνουν από το δημόσιο χρήματα και ξεκίνησαν επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μία εταιρεία με 5.000 κεφάλαιο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τους έδωσε 1,4 εκατομμύρια και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 10 εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις. Αυτές τις δύο εταιρείες αναρωτιέμαι εγώ, ενώ τσακώνονται. Δεν τις φωνάζει ο εισαγγελέας, η ΕΥΠ. Όλοι οι οργανισμοί να δουν, να ρωτήσουν ποιο είναι το κέντρο παρακολούθησης. Και τελειώνω στο εξής. Δεύτερον, άκουσα κάτι και διάβασα και χθες και προσπαθώ να το καταλάβω. Εδώ υπάρχει το εξής. Με βάση, και θέλω να, το ελέγξουμε γιατί πρέπει να το δούμε. Το είπε και ο συνάδελφος βουλευτής του ΚΚΕ χθες και το άκουσα, διάβασα. Ότι με βάση τους ποινικούς κώδικες που ψήφισε λίγο πριν τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ, αθώωσε αυτούς που πουλούσαν. Δηλαδή δεν έχουν κάποιοι ποινή αυτοί που πουλούσαν παράνομα λογισμικά. Μάλιστα. Και τελειώνω ναι. στο εξής. Βλέπω τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ να τσακώνεται. Σήμερα έχουμε ένα νομοσχέδιο στη Βουλή. Το Θριάσιο. Το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα τα οποία έχουν συμβεί, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το απέρριψε και το ξαναγύρισε πίσω. Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία το ψηφίζουν μαζί. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καν ομιλητή. Ορίστε, κύριε Γαϊτάνη. Το βούρκο, κύριε Κούτρα, τον δημιουργεί η αντιπολίτευση, η οποία έχει ιδεολογεί πάνω σε αυτή την υπόθεση. Και σας είπα γιατί το κάνει. Εμείς ιδεολογούμε, η αξιωματική αντιπολίτευση. Ποιος ιδεολόγησε? Η αντιπολίτευση. Ποιος όταν ιδεολόγησε? Θέλω να είμαστε ξεκάθαροι, κύριε Κούτρα. Ποιος ιδεολόγησε? Ποιος ιδεολόγησε? Λέγοντας τι, δηλαδή. Αυτό λέγοντας τι. Όσοι κατηγορούν χωρίς κανένα τεκμήριο. Τι τεκμήριο? Να απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό λέμε. Δεν λέμε τίποτα. Μα είστε και δημοσιογράφος και λέτε τέτοιο πράγμα. Αυτός που κατηγορεί πρέπει να αποδείξει. Δεν κατάλαβα καλά ότι ο κύριος Κούτρα. Ανώνυμης εταιρείας. Αν πω ότι ο κύριος Κούτρας, αν πω ότι ο κύριος Κούτρας έχει κάνει μια παρανομία, θα πρέπει να αποδείξω ποια παρανομία έχει κάνει ο κύριος Κούτρας. Και αρμόδια να διερευνήσει όλα αυτά τα ζητήματα και εμείς την καλούμε να το κάνει η ελληνική δικαιοσύνη. Και έτσι έχουμε και απόλυτη εμπιστοσύνη. Και εσείς χρησιμοποιήσατε άλλη μια υπόθεση, όπως εκείνη της Νοβάρτης, την εργαλειοποιήσατε. Είπατε μάλιστα ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο εξιστάσεως του ελληνικού έθνους και αποδείχτηκε μια σκευωρία. Σε ό,τι αφορά τα πολιτικά πρόσωπα, αυτά που κρεμάσατε στα μανταλάκια χωρίς στοιχεία, μου είπανε, άκουσα και κάποιος ανέφερε. Με αυτόν τον τρόπο το κάνατε και τότε. Άρα λοιπόν δεν δικαιούσε δια να ομιλείτε. Λοιπόν, ωραίο αυτό. Κλείνουμε. Ωραίο αυτό. Ελάτε. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν είναι βασιλιάς σε μπανανία, ούτε φύλαρχος σε κάποια φύλη της Αφρικής. Είναι πρωθυπουργός. Ερωτάτε. Και απαντά. Ο διάλογος ο δημοκρατικός δίνεται στη Βουλή. Πήγε στη Βουλή και απάντησε στον Τσίπρα. Δεν απάντησε καθόλου. Τον Αύγουστο δεν πήγε στη Βουλή.
Μην με διακόπτετε. Έχετε κοντή μνήμη. Λοιπόν, ναι. Πρέπει να απαντήσει. Ναι. Ήρθαν εδώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι και αυτοί τι δηλαδή. Προκατελημένοι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη. Κύριε Κωνσταντινόπουλο, θα συνεργαστείτε. Ιδεολογούν απέναντι. Χιδέε είναι οι πράξει. Πού διαπράξει από αυτή την κυβέρνηση. Να κλείσουμε. Ελάτε, κύριε Κωνσταντινόπουλο, να κλείσουμε. Βλέπω ότι το θριάσιο το ψηφίζουν μαζί. Ήταν αυπηγία. Εντάξει, θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο. Στο ΑΣΕΠ μοιράζουν. Άρα συνεργάζεται η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΑΣΕΠ μοιράσανε τις θέσεις, κύριε Κούτρα, και δεν το είπε δημοσιογράφο. Δεν το είπε δημοσιογράφο κανένα. Άρα συνεργάζονται για θέσεις. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, καλά.